Πάμε, επιστρέφουμε στην επικαιρότητα. Πάμε στον πρωτογενή τομέα. Κάπως έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε στον αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ, Μύρον Χιλετζάκη. Σας είπα στην αρχή ότι θα αναφερθούμε λίγο στο θέμα της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Και βέβαια, κύριε Χιλετζάκη, ξέρετε ποιο είναι το θέμα και το ερώτημα, αν υπάρχει και παράθυρο για παράταση. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. 22 του μήνα, 22 Ιουνίου, κλείνουν τα. Ο κύκλος των δικαιωμάτων για το έτος 2021, ημέρα Τρίτη συγκεκριμένα, 22 Ιουνίου, βάσει της τελευταίας ανακοινώσεις που έχουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξης. Υπάρχει ένα φως, υπάρχει μια άτυπη παράταση που μας λένε ότι θα δοθεί, αλλά περιμένουμε να την επικυρώσουμε τις επόμενες μέρες, να πάει μέχρι 30 του μήνα. 30 όμως του μήνα είναι η καταληκτική ημερομηνία. Η ημερομηνία που τελειώνουν οι μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων, επομένως δεν μπορεί κανένας άλλος να μεταβιβάσει. Και θα σας πω τι σημαίνει μεταβίβαση και γιατί φέτος είναι μια κρίσιμη χρονιά για το θέμα των μεταβιβάσεων. Και έχουμε και την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων 22 του μήνα. Από 22 του μήνα και μετά έχουμε την ποινή του 1% για κάθε μέρα που περνάει. Θεωρώ ότι και ο ΠΚΠ αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα κάνουν τα στραβά μάτια να μην μπει η ποινή έστω για 8 μέρες μέχρι τις 30 του μήνα. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη. Μια χρονιά δύσκολη για τις ενεργοποίησεις των αγροτικών επιδοτήσεων, γιατί φέτος προκηρύχθηκε ένα πρόγραμμα για νέους αγρότες με ένα πολύ δελεαστικό ποσό, το 40.000 ευρώ. Καθημερινά η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου συσσωρεύονται νέοι άνθρωποι που θέλουν να στραβούν στον πρωτογενή τομέα, θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους. Νέοι άνθρωποι που έχουν πληγεί οι επιχειρήσεις που τους απασχολούσαν τα τελευταία χρόνια, είτε από τη μεριά που είναι εργαζόμενοι, είτε και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, και θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους και να στραφούν στον πρωτογενή τομέα. 40.000 ευρώ με 7 ετής δέσμευση και με 150 ένσημα μπορεί να μπει κάποιος στο πρόγραμμα. Τι είναι τα 150 ένσημα, δηλαδή μπορεί να δουλεύει κάλλιστα εποχιακό σε ένα ξενοδοχείο, να βάζει μέχρι 150 ένσημα το χρόνο και οι υπόλοιπες μέρες να τα καλύβει με το αγροτικό εισόδημα. 7 χρόνια είναι η δέσμευση από 10 που ήταν τα προηγούμενα χρόνια και το δελεαστικό είναι τα 40.000 ευρώ η πρώτη εγκατάσταση. Καταλαβαίνετε με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν πάρα πολλές μεταβιβάσεις, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολλοί πατεράδες, πολλοί θείοι, μπαρμπάδες, όπως το λέμε εδώ στην Κρήτη, μεταβιβάζουν στα ανήψια, στα εγγόνια, στα παιδιά τους, τα δικαιώματά τους, τη γη τους, την επινοικιάζουν για να μπουν σε αυτό το δελεαστικό πρόγραμμα το 40.000 ευρώ. Εμείς όμως κρατάμε μικρό σακούλι, γιατί ειδικά εγώ προσωπικά το 2009 τη γυναίκα μου την έβαλα στο πρόγραμμα των νέων αγροτών που ήταν δελεαστικό τότε, γεωπόνος στο επάγγελμα η σύζυγος, την έβαλα στο πρόγραμμα των νέων αγροτών με την κυρία Μπατζελή, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με 40.000 ευρώ, υπογράψανε τη σύμβαση και τελικά, επειδή υπήρχε υπεράριθμος αριθμός ανθρώπων, τα λεφτά κουρευτήκανε κατά 50% και πέσανε στα 20.000 ευρώ. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, το εθνικό απόθεμα, το περιβόητο που δίνουν στους νέους ερχόμενους, στους νέους αγρότες, σε κάθε πρόγραμμα που ανοίγει, ήταν μόνο 1.250 μάλιστα, ευρώ. Μάλιστα. Όταν τα 1.250 ευρώ τα παίρνει ένας νέος άνθρωπος κάθε χρόνο και υπογράφει μια σύμβαση 40.000 και πέφτει στα 20, καταλαβαίνετε κύριε Παναγιωτόπουλε ότι όλα του τα όνειρα, του τα ρίχνεις. Γι' αυτό και εμείς έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είπαμε από τώρα ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολλοί κόσμος θέλει να μπει στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Μη τους ταλαιπωρήσετε και μην τους γκρεμίσετε τα όνειρά τους όπως το 2000. Κύριε Χιλετζάκη, θέλω και ένα σχόλιο για τις κινητοποιήσεις στην προσεχή Πέμπτη εκπροσώπων και ανθρώπων και παρακοκών του πρωτογενούς τομέα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τον τελευταίο καιρό, ειδικά με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Είμαστε μάρτυρες όσο αφορά το γάλα. Οι χτινοτροφικοί συλλόγοι από το Ρέθυμνο, από το κομμάτι του Ρεθύμνου, αλλά και η ομάδα Μπελουργών Κρήτης και οι ενώσεις δίπλα στους κτηνοτροφικούς συλλόγους θα παραστούν σε μια παράσταση διαμαρτυρίας στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης που βρίσκονται στο Ηράκλειο την 5η 12 η ώρα.
Τα αιτήματα είναι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις του Γάλακτος, παράταση όσο αφορά την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, γιατί φέτος συρρυκνώθηκε πάρα πολύ ο χρόνος, τηλεργασίες, κορονοϊός και όλα αυτά, και έχουμε και το πρόγραμμα των νέων αγροτών που έχουμε πάρα πολλά επισυναπτώμενα έγγραφα, χρειαζόμαστε παραπάνω χρόνο, και είναι και κάποιες τροποποιήσεις στα υπόβαθρα, τα χαρτογραφικά, όσο αφορά το φυτικό κεφάλαιο, αγραναπαύσεις, βοσκοτόπια, δεντρώδεις καλλιέργειες κτλ. Όλα αυτά θα τα κοιτάξουμε. Ευελπιστούμε ότι θα βρεθεί λύση και από τον οργανισμό αλλά και από τον ίδιο τον Υπουργό να ξεπεραστούν αυτά, να δικαιωθούν οι άνθρωποι και να πάμε παρακάτω. Κύριε Χιλετζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.